Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Harry Potter, ο ημίαιμος πρίγκιπς, ήρθαν στην Αθήνα η Λούνα και ο Ντράγκο, δηλαδή οι ηθοποιοί Ιβάνα Λίντς και Τόμ Φέλτον. Αφού υπέγραψαν αυτόγραφα στους θαυμαστές τους, μίλησαν στην κάμερα της NET για το ταξίδι τους στην Ελλάδα, για το πόσο τους έχει επηρεάσει ο ρόλος που παίζουν στην ταινία, αλλά και για τις πιθανές αλλαγές που θα έκαναν οι ίδιοι στο τέλος της σειράς των βιβλίων Harry Potter. Η είσοδος του κινηματογράφου ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Ο Τόμ Φέλτον και η Ιβάνα Λίντς έφτασαν για πρώτη φορά στην Αθήνα και η υποδοχή που τους περίμενε ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το παρόν σε ειδική εκδήλωση που έγινε για την προβολή του έκτου μέρους του Harry Potter. Η προβολή έγινε στα πλαίσια της προώθησης ταινίας σε κεντρικό πολυκινηματογράφο. Οι ηθοποιοί της ταινίας υπέγραψαν αυτόγραφα για περίπου 2 ώρες. Γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα, οπότε είπαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. For the first time in Athens to get a reception like that is truly an honor. So it's great not only to be there to accept that great response, we're also there to, you know, to thank and appreciate, show some appreciation. Θέμα προς συζήτηση αποτελεί το μέλλον των παιδιών θαυμάτων του Hollywood. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι αρκετά από τα παιδιά που ταυτίζονται με τους χαρακτήρες που υποδίονται εγκλωβίζονται σε μία μικρής διάρκειας και περιορισμένη καριέρα. Αυτή η ταύτιση τρομοκρατεί τους εκολαπτώμενους μάγους της υποκριτικής. Χωρίς το μαγικό ραβδάκι τους, αλλά μαγεμένοι από τα ίδια τα βιβλία, η Ιβάνα και ο Ντάρκο δηλώνουν ότι δεν θα άλλαζαν τίποτα στην ιστορία του Harry Potter, ακόμα και αν κάποιος τους έδινε την ευκαιρία. We do already know what's going on with the seventh book. We do know the story. I would like to ask you hypothetically, if you had the opportunity of writing the eighth book, what things would you like to change? What would be ideal for you as an ending for the whole story? Greeks ask some great questions. I've never had this one before. This is brilliant. Ivana, come on. Wake up. How would you like to rewrite? No, I wouldn't dare. No. Sure, you wouldn't really want to touch it, would you? Yeah, I don't know what it would be. Το έκτο μέρος του Harry Potter προβάλλεται ήδη στις ελληνικές αίθουσες και αποτελεί το πρώτο μισό του έκτου βιβλίου. Όλοι οι συντελεστές της ταινίας έχουν δεσμευτεί για άλλες 3 ταινίες που θα περιλαμβάνουν στο σύνολό τους τις ιστορίες και του 7ου βιβλίου. Πάντως, την τελευταία ημέρα παραμονής τους στην Αθήνα, οι νεαροί πρωταγωνιστές της ταινίας Harry Potter επισκέφτηκαν το νέο μουσείο της Ακρόπολης και δήλωσαν ενθουσιασμένοι.